Για να δούμε. Για να δούμε. Τέλεια. 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 Λοιπόν, είμαστε live στο Facebook, είμαστε live και στο Instagram. Καλημέρα σας, πώς είστε? Είστε καλά? Good morning. Hello. Ελάτε κι άλλοι για να αρχίσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Yo, 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 yo. Λοιπόν, 1000 άτομα στο Instagram, 450 στο Facebook, 1000 άτομα στο Facebook, 1300, 1400 στο Instagram, 1300 στο Facebook. Από εδώ είναι το Instagram, από εδώ είναι το Facebook. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Κλέτσιου Αγάπη, Στέλλα Εμνουλουλου, Νικόλ Μαρία, καλημέρα στο Instagram. Πάμε και στο Facebook. Ανδρέα Λοΐζου, καλημέρα. Κάνω pancake βρώμης ο Χρήστος Χατζηνικολάου λέει. Καιρός να κάνεις cake Benedict, γιατί αυτό θα φτιάξουμε σε λίγο. Φτιάξαμε καφέ και περιμένουμε η Μίνα Αλεξανδροπούλου. Γεια σου. Ο Αλέξανδρος Τουπαλίδης, πιστός στο ραντεβού. Φιλαράκος. Λοιπόν, Βασίλης Γιαννακάκης, τι ομάδα είσαι ρε φιλαράκι? Δεν τα λέμε αυτά δημόσια γιατί δημιουργείς εχθρούς. Αλλά είμαι μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στο Instagram, Dorothy Παπάι Παπά, γεια. Αναστασία Αμ 13, γεια. Σαπούνα Στέλλα, γεια. Άννα Βασίλο, καλημέρα. Καλημέρα Άκη, είμαι ο Αχιλλέας και 8. Καλή φάση. Και άλλοι 8 Αχιλλέες. Καλημέρα Άκη μου, τρώω pancake σου. Καλημέρα, τα pancake είναι εγγύηση. Λοιπόν, είμαστε 3200 στο Facebook, 3200 στο Instagram, υπάρχει μια ισορροπία. Οπότε ήρθε η ώρα να σας πω τι φτιάχνουμε σήμερα. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, θα φτιάξουμε Egg Benedict. Μου ζητάτε πολλές μέρες να φτιάξω Egg Benedict. Θέλω να σας δείξω ότι ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Σε 10 λεπτά μπορείτε να ετοιμάσετε τα Egg Benedict. Έχω μια συνταγή. Έχω βασικά πολλές συνταγές. Έχω Egg Benedict σε 30 λεπτά. Έχω αυγά ποσέ. Έχω Ολλανδές. Όλα αυτά υπάρχουν σε βίντεο, στο site μας και στο YouTube κανάλι μας. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe. Και ελπίζω οι Instagram να ακολουθούν τους Facebook και οι Facebook να ακολουθούν τους Instagram. Αυτό. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανευκολή. Γενικά τα Egg Benedict είναι ένα πρωινό που έχουν θερμίδες. Υπάρχει και μια light εκδοχή να κάνουμε μια Ολλανδές με αβοκάντο. Αλλά δεν θα δείξω αυτή σήμερα. Σήμερα θα πάμε full θερμιδικά. Θα δείξω ακριβώς πώς γίνονται τα Egg Benedict για να μην μας κοροϊδεύετε και λέτε μετά ότι αυτά δεν είναι Egg Benedict και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, να μαζευτούν λίγοι ακόμα. Είμαστε 4.500 στο Facebook και 3.577 στο Instagram. Άμα δεν πάω 10.000 δεν ξεκινάω. Πλάκα κάνω, θα ξεκινήσουμε. Ούτως ή αλλιώς αυτοί θα χάσουν και μετά θα το δουν όλοι το live. Αλλά δεν ξυπνάει και κανείς Κυριακή πρωί στις 10 η ώρα. Δεν ξέρω γιατί τα κάνουν τα live στις 10. Μήπως την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσω να κάνω όλα μου τα live το βράδυ. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι άμα δείξω το πρωί τη συνταγή, μετά θα μπείτε στη διαδικασία το μεσημέρι να τη φτιάξετε. Άμα τη δείξω το βράδυ, δεν θα τη φτιάξετε γιατί θα πείτε ότι είναι αργά το βράδυ και δεν μαγειρεύουμε τέτοια πράγματα. Το σνίτσελ φοβερό Άκη το έκανα με χοιρινό. Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν μπορώ να πω και καμία σημαίνει λέξη, θα έλεγα. Μάι. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε live. Και θα μα το κόψει το Instagram και το Facebook. Οπότε δεν κάνει να βρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πω ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω ξένες γλώσσες, καταλαβαίνετε, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τέτοια πράγματα, καλό θα ήταν γιατί μας βλέπει ο κόσμος από άλλες χώρες, οπότε θέλουμε πάρα πολύ να ακολουθούν τη συνταγή και να δείξουμε πόσο εύκολη είναι. Λοιπόν, είναι 6.200 στο Facebook, 3.856 στο Instagram 3.900, οπότε μαζευτήκαμε 10.000, μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα από την κουζίνα μου. Κάτσε να δω. Θα βάλω την κάμερα από εδώ. Και εγώ με. Ή θα βάλω την κάμερα από εδώ. Δεν ξέρω, και τα δύο βολεύουν τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι απλά. Έχω λίγο εδώ πέρα νεράκι που βράζει. Μία κατσαρόλα με νερό που βράζει.
Δεν έχω βάλει πάραμα πάρα πολύ, αλλά μεράκι. Κοιτάξτε εδώ πώς έχω. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Μπράβο. Θέλουμε το νεράκι μας να βράζει. Το νεράκι αυτό η κατσαρόλα θα χρησιμεύσει να κάνουμε και την Ολλανδές και τα αυγά ποσέ. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε σε αυτή την κατσαρόλα. Και έχω ένα τηγανάκι εδώ πέρα. Όπου ουσιαστικά για να κάνουμε την Ολλανδές πρέπει να λιώσουμε το βούτυρο. Γι' αυτό το λόγο έχω βούτυρο εδώ. Και το βασικό για να μας πετύχει η Ολλανδές είναι το βούτυρο να μην είναι καυτό. Οπότε πρέπει να το λιώσουμε, αλλά πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ καυτό το βούτυρο, υπάρχει περίπτωση να σας κόψει η Ολλανδές. Και είναι κάτι που δεν θέλω. Βέβαια, θα εξηγήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που μας κόψει η Ολλανδές για να τη σώσουμε. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αποτύχετε. Θέλω σήμερα όλοι να φτιάξετε Egg Benedict, να το παίξετε αλίτες, να πείτε δες τι έκανα. Είμαι μεγάλος μάγκας και μεγάλος αλίτης. Και να εκτιμήσετε λίγο περισσότερο τα Egg Benedict, γιατί να σας πω ότι όντως, ας πούμε, εγώ στο μαγαζί, οι Ολλανδές που κάνω είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Δηλαδή, καθαρό βούτυρο και κρόκι. Έχει θερμίδες όπως σας λέω, η γεύση του είναι συναγωνιστή, αλλά όντως μπορείτε να πάρετε και Ολλανδές σε σκόνη. Υπάρχει σε σκόνη, ανακατεύεις με λίγο νεράκι, ρίχνεις λίγο σπορέλαιο, τα ανακατεύεις όλα μαζί και ουσιαστικά παίρνεις μια Ολλανδές. Αλλά εκείνη δεν έχει γεύση, μυρίζει άσχημα και δεν έχει καμία σχέση με την κανονική Ολλανδές. Λοιπόν, ρίχνω το βούτυρό μου πάνω στη φωτιά, εδώ. Και όπως σας είπα, το πιο σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα είναι το βούτυρό μου να μην είναι καυτό. Δηλαδή θέλω να το λιώσω, αλλά να μην καίει. Γιατί σε περίπτωση που κάνω την Ολλανδές και το βούτυρό μου είναι καυτό και το ρίξω μέσα καυτό, η Ολλανδές μου θα κόψει. Βέβαια μπορούμε να τη σώσουμε. Το ξαναείπα, θα πούμε όλα τα κόλπα σε λίγο για το πώς μπορούμε να σώσουμε μία κομμένη Ολλανδές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Θα πάω βήμα-βήμα για να πάτε και εσείς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στη συνταγή που ανέβασα Egg Benedict σε 30 λεπτά δείχνω και το πώς μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας English muffins, τα ειδικά ψωμάκια που σερβίρουμε τα Egg Benedict. Εγώ δεν θα κάνω σήμερα English muffins γιατί έχω τα υπέροχα ψωμάκια burger που έχετε φτιάξει και εσείς. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτά για βάση για να βάλω από πάνω το Egg Benedict. Σε περίπτωση που έχουμε οτιδήποτε άλλο ψωμί, μία φέτα μας κάνει, απλά να τη φρυγανίσουμε και να ρίξουμε από πάνω τα αυγά και την Ολλανδές. Για να μην μπείτε σε διαδικασία να φτιάχνετε και ψωμάκι. Τώρα, αν θέλετε να φτιάξετε και ψωμάκι, παίρνει 15 λεπτά να γίνουν τα English muffins. Οπότε μπορείτε να το δείτε στο βίντεο και να φτιάξετε και εσείς τα English muffins. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε εδώ. Επίτηδες πάω real χρόνο. Το βούτυρό μου δεν έχει λιώσει τελείως, αλλά δεν θέλω να το ζεστάνω 100% για να λιώσει πάνω στο τηγάνι. Τι κάνω, βγάζω από τη φωτιά εδώ. Μια χαρά. Έτσι όπως είμαι. Μπράβο. Και μόλις λιώσει. Να το μεταφέρω, να κλείσω και το μάτι εδώ, μισό λεπτάκι. Θα το μεταφέρω... εδώ. Λοιπόν, βούτυρο λιωμένο εδώ, τα αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Step νούμερο 1, έφυγε. Τώρα, από τη στιγμή που το τηγανάκι μου είναι ήδη βουτυρωμένο, το ξαναβάζω πάνω στη φωτιά. Κακώς έσβησε το μάτι. Και θα δώσω χρώμα στο ψωμάκι μου και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να φύγει αυτό το τηγανάκι από εδώ, να μην υπάρχει άλλο πια, δεν το θέλουμε, για να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς θα φτιάξουμε Ολλανδές και αυγά ποσέ. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να σας πετύχουν 100% και οι Ολλανδές και τα αυγά ποσέ, να μην υπάρχει ούτε μία περίπτωση να αποτύχετε. Να πω σε όλο τον κόσμο μέχρι που να φρεγανιστούν τα ψωμάκια, πάω σιγά σιγά. Γιατί θέλω να δείτε το βίντεο, να ακολουθήσετε, να μην τρέχω και να πετύχετε σίγουρα τη συνταγή. Λοιπόν, Άννα Πολίτη, μπράβο Άκη, είσαι ο καλύτερος. Ευχαριστώ γλυκιά μου. Μίνα Ρίτα, δείξε καλτσάκια. Σήμερα τα καλτσάκια μου δεν είναι ωραία, είναι τυγρέ. Ρε παιδιά, μόνο εγώ όταν ακούω ειδοποίηση του Facebook τρέχω σαν τρελή, μήπως και είναι live το Άκη. Το έχετε κι εσείς ή δεν μπορώ να δω τα περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυγά Benedict ρωτήσατε, τις πατάτες που έδειξε στο Σάκη να μας κάνεις, θα τις κάνω κι αυτές. Καλημέρα, έκανα το γύρο κοτόπουλο, την πίτα Παναγία μου, αντεγιά τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε όλες τις συνταγές. Λοιπόν, λίγο υπομονή, πάω σιγά σιγά όπως σας είπα, γιατί όντως θέλω να πετύχει σε όλους η συνταγή. Καθίστε λίγο. Να βάλω αυτά και αυτό στο ίδιο. Μπράβο, εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά το μόνο που κάνω είναι με το τηγανάκι εδώ να δώσω χρώμα στο ψωμί. Εσείς όσο ψωμί και όσα άτομα θέλετε να κάνετε, η συνταγή που έχω στο site είναι περίπου για 4 άτομα, νομίζω. Εγώ θα προσαρμόσω τη συνταγή για ένα άτομο. Θέλω να κάνω Ολλανδές για ένα, αυγά Benedict για ένα, αυγά ποσέ για έναν. Οπότε θα χαμηλώσω όλες τις ποσότητες. Εσείς θα κάνετε ακριβώς τις ποσότητες που έχω πάνω στο site. Λοιπόν, να σας πω κάτι πολύ βασικό. Κοιτάξτε, ωραίο χρώμα που παίρνει τα ψωμάκια μας.
Διαφανταστικά. Κανονικά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, στο βιβλίο το γαλλικό της μαγειρικής, όταν κάνουμε μία Ολλανδέζ ή μία Μπερνές, το βούτυρο που χρησιμοποιούμε είναι κλαριφιέ. Που σημαίνει ότι θα αφήσει το βούτυρο τώρα έτσι μισή ωρίτσα, από κάτω θα βγει το γάλα που έχει το βούτυρο, από πάνω θα είναι το καθαρό βούτυρο και ουσιαστικά θα χωρίσω. Κάτι που θα μου στερήσει περίπου 20% της ποσότητας και παραπάνω από το βούτυρό μου. Και είναι κάτι που δεν θέλω. Εγώ δεν είμαι της γνώμης να χρησιμοποιήσω το βούτυρο καλευθεία, δεν υπάρχει καμία διαφορά στη γεύση, δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς τίποτα. Είναι μια χαζομάρα και μισή. Κατ' εμέ, στην Ολλανδές, σε άλλες συνταγές το βούτυρο κλαδιφιέ όντως έχει διαφορά. Οπότε απλά θα λιώσει το βούτυρο και θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε Ολλανδές. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Πήρα ένα τηγάνι. Έλειωσε το βούτυρο. Το άφησα στην άκρη να κρυώνει. Ένα. Στο ίδιο τηγανάκι με το βούτυρο που υπήρχε εδώ μέσα, πήρα και έδωσα χρώμα στο ψωμάκι μου που είναι ένα σερβίρο τα Egg Benedict που μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι ψωμί έχω σπίτι. Ψωμί του toast, ψωμί που με έχει περισσέψει, ό,τι ψωμί υπάρχει. Το έχω χρησιμοποιήσει. Και τώρα, πάμε εδώ, βήμα νούμερο 3. Έχω μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Να σβήσω αυτό το δωμάτι, εδώ και εδώ. Και θέλω να βρω ένα μπολ που ουσιαστικά να μπορεί να κάθεται από πάνω, να μην ακουμπάει στο νερό το μπολ μας, δηλαδή να υπάρχει κενό μεταξύ νερού και μπολ, και σε περίπτωση που το μπολ σας είναι μικρό, δηλαδή να πάρω ένα μπολάκι που δεν μου κάνει, ένα μπολ που μπαίνει μέσα, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε ένα μικρότερο κατσαρολάκι. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Πού είσαι. Αυτό. Ακόμα και με αυτό το κατσαρολάκι μπορείτε να κάνετε egg benedict. Δηλαδή, αν η κατσαρόλα σας είναι πολύ μεγάλη και το μπολ μπαίνει μέσα, τότε ουσιαστικά είναι εκεί πέρα που θα αποτύχει η όλη διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε μπολ έχετε από πάνω, αρκεί να μην καίγεται, μην είναι πλαστικό. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι μία θερμότητα για να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε τα αυγά μας. Οπότε, η επόμενη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε την Ολλανδές. Σε περίπτωση που φτιάξουμε πρώτα τα αυγά ποσέ, θα κρυώνουν στην άκρη και μετά θα κάνουν την Ολλανδές. Οι Ολλανδές θα είναι καυτοί, τα αυγά μου θα είναι κρύα, οπότε δεν υπάρχει νόημα. Ενώ οι Ολλανδές, να σας πω την αλήθεια, άμα την κάνετε το πρωί, μέχρι το βράδυ, σε θερμοκρασία δωματίου μπορείτε να την καταναλώσετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι μια σάλτσα πάρα πολύ ανατεκτική. Σε περίπτωση που την πετύχουμε, την αφήνουμε έξω σκεπασμένη και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μην τη φοβάστε. Τα αυγά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι Ολλανδές είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ολλανδές την επόμενη μέρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ολλανδές όμως την ίδια μέρα. Οπότε τι έχω κάνει, έχω βάλει ένα μπολ με νεράκι πάνω στην κατσαρόλα. Τώρα, στο μπολ αυτό, έρχομαι εδώ, τέλεια. Θα το κάνω πάρα πολύ αναλυτικά για να μπορέσετε να καταλάβετε ακριβώς το τι κάνω. Θα προσθέσω μία κουταλιά του γλυκού. Εγώ θα κάνω μία μερίδα, θα βάλω λιγότερο. Θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Η μουστάρδα κανονικά είναι προαιρετική, εγώ τη βάζω όμως γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη σταθεροποίηση του μείγματος. Σε περίπτωση που δεν βάλετε μουστάρδα, υπάρχει περίπτωση να σας κόψει. Οπότε βάλετε μουστάρδα, είναι καλός σταθεροποιητής, θα σας βοηθήσει να πετύχετε 100% την Ολλανδές. Αλλά βάλετε λίγο, μην βάλετε πάρα πολύ γιατί θα σκεπάσει τη γεύση της Ολλανδές. Λοιπόν, βάζω τη μουστάρδα μου. Στη συνέχεια θα βάλω μία κουταλιά της σούπας νερό. Και το νερό είναι προαιρετικό, απλά θέλω να βάλετε νεράκι, γιατί άμα δεν βάλετε νεράκι και βάλετε μόνο τον κρόκο του αυγού, πάλι επειδή δεν έχετε την εμπειρία να κάνετε σωστά το μείγμα, θα σας κόψει. Ενώ άμα βάλετε μία κουταλιά νερού, ουσιαστικά μεγαλώνουμε την υγρασία που υπάρχει μέσα στο μείγμα, δίνουμε περισσότερο χρόνο το αυγό να ψηθεί και 100% θα σας πετύχει. Το νερό πάλι ξαναλέω ότι είναι προαιρετικό. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας, εδώ νεράκι. Το ξύδι δεν είναι προαιρετικό, πρέπει να βάλουμε ξύδι, λίγο ξυδάκι, εδώ, ανακατεύουμε και έχουμε κάνει ένα μείγμα μουστάρδα, νερό και ξύδι, εδώ. Δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, μην ανησυχείτε όμως, αυτό δεν έχει κανένα κίνδυνο, δεν μπορεί να κόψει αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα αυγό, στη συνταγή δίνω 3 κρόκους νομίζω, γιατί είναι περισσότερη η συνταγή, αλλά εγώ θα κάνω μόνο για ένα άτομο, οπότε θέλω έναν κρόκο, δεν θέλω παραπάνω. Έναν κρόκο εδώ, θα κάνω για ένα άτομο, ξαναλέω, και ρίχνω τον κρόκο μέσα εδώ.
Μπορεί να σου φαίνεται πυρηνική φυσική, αλλά ουσιαστικά είναι η βάση της μαγειρικής. Και τώρα, όπως βλέπετε, το νερό μου σιγοβράζει. Άμα βάλω πολύ δυνατά τη φωτιά να βράζει πάρα πολύ δυνατά και οι υδραυμοί θα με καίνε και δεν θα μπορώ να διαχειριστώ καθόλου το μείγμα μου. Και επίσης θα βάλω λίγο ακόμα νεράκι εδώ. Λίγο ακόμα, γιατί θα βάλετε κι εσείς λίγο νεράκι παραπάνω, γιατί το νεράκι θα σας βοηθήσει να κάνετε σωστά τη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν βάλετε νεράκι, επειδή δεν έχετε εμπειρία, δεν θα ανακατεύετε πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα μπορείτε να ανακατεύετε καλά. Οπότε θα γίνει γύρω-γύρω στον πόλτο αυγό, θα γίνει ομελέτα και ουσιαστικά θα χάσουμε τις μαγικές ιδιότητες της σταθεροποίησης που έχει. Γιατί ο κρόκος, η μουστάρδα, η ζελατίνη και κάποια άλλα υλικά είναι σταθεροποιητές, οπότε αυτά τα υλικά τα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Ζελατίνη εδώ πέρα δεν βάλαμε. Βάλαμε όμως κρόκο και μουστάρδα. Δύο σταθεροποιητές. Οπότε τώρα τι κάνω. Αρχίζω και χτυπάω εδώ το αυγό μου μαζί με το νερό, το ξύδι και τη μουστάρδα. Και ουσιαστικά κάνω ένα σαμπαγιόν, όπως το λένε οι Γάλλοι. Σαμπαγιόν είναι αυτό εδώ το μείγμα. Αφρίζει. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι, σε περίπτωση που βλέπετε ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το μείγμα, βγάλετε από τη φωτιά και συνεχίζετε το ανακάτεμα. Άμα δείτε ότι πάει να πήξει και αρχίζει να κάνει μικρά κομματάκια γύρω-γύρω το αυγό, σημαίνει πως το αυγό σας ψήνεται πάνω στον μπολ, οπότε χαλάει όλη τη διαδικασία. Οπότε τι θέλω, όταν νιώθετε ότι δεν το διαχειρίζεστε, βγάλετε τον μπολ από τη φωτιά, συνεχίζετε το ανακάτεμα και ξαναβάλετε πάνω στη φωτιά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε το αυγό μας να είναι ζεστό. Όχι να καίει, γιατί άμα καίει θα γίνει ομελέτα, αλλά να είναι ζεστό. Μόνο άμα πετύχουμε το αυγό μας να ζεσταθεί και να γίνει ωραίο μείγμα, έτσι αφρένιο και ωραίο, τότε μόνο θα μπορέσει να δεσμεύσει το βούτυρο που θα βάλουμε μετά, να μπορέσει να δεσμεύσει τη λιπαρότητα. Άμα το αυγό μας είναι λιγότερο μαγειρεμένο, τότε δεν μπορεί να δεσμεύσει το βούτυρο που θέλουμε να βάλουμε και ουσιαστικά η σάλτσα μας θα κόψει. Οπότε, ξαναβάζω πάνω στη φωτιά. Για τα τρία αυγά θα χρειαστείτε περίπου 4-5 λεπτά και ένα κάτεμα. Και ξαναλέω ότι όταν νιώθετε πως δεν το έχετε, τι κάνουμε, βγάζουμε από τη φωτιά. Εντάξει, το κόλπο πάντα στη μαγειρική είναι όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν μας πάει καλά, είναι να φέρουμε από τη φωτιά και να βλέπουμε εκτός φωτιάς τι πάει σωστά και τι πάει λάθος. Οπότε, συνεχίζω να ανακατεύω εδώ. Και βάζω το δάχτυλό μου. Είναι καυτό το αυγό? Δεν είναι. Συνεχίζω. Καυτό. Πρέπει να είναι ζεστό. Ανακατεύω. Είναι λίγο η διαδικασία έτσι... Καταλαβαίνετε. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν διαδικασία. Είναι η πιο βασική σάλτσα που υπάρχει. Οι Ολλανδές. Στη μαγειρική. Με την Ολλανδές μπορείς να φτιάξεις 1 εκατομμύριο σάλτσες. Μετά μπορείς να φτιάξεις σος μπερνές. Δηλαδή, απλά βάζοντας λίγο εστραγγόν μέσα για ένα infusion με εστραγγόν, κάνεις σος μπερνές. Άμα βάλεις ντοματούλα, κάνεις σος σαρών. Άμα βάλεις. Γενικά είναι η βάση της μαγειρικής. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω. Βάζω το δάχτυλό μου. Είναι ζεστό? Δεν είναι ζεστό. Που σημαίνει ότι έχει πέσει πολύ θερμοκρασία από κάτω. Από το νερό. Δεν βγάζει υδρατμούς, δεν μπορεί να το ψήσει. Δυναμώνω λίγο τη θερμοκρασία. Το κάνω πάρα πολύ σιγά γιατί. Ειλικρινά θέλω οτιδήποτε θα μπορούσε να σας πάει στραβά, να μην σας πάει στραβά. Οπότε, με το που δυναμώνω τη φωτιά, κοιτάξτε εδώ, άρχισε ήδη να πίζει και θέλω να σας δείξω εδώ τη σύσταση, εδώ που πρέπει να έχει το μείγμα, κοιτάξτε εδώ, είναι ένας αφρός, είναι σαμπαγιόν. Απλά χτυπήσαμε το αυγό μαζί με το ξύδι, το νεράκι, τη μουστάρδα και αυτό που πετύχαμε είναι εδώ. Θέλω λίγο παραπάνω, να εδώ, ίσα ίσα. Θέλουμε να ψήσουμε το αυγό. Το αυγό, να ξέρετε, έχει φανταστικές ιδιότητες σταθεροποίησης. Σε περίπτωση που, θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ απλά και θα το καταλάβετε. Η μαγιονέζα πώς γίνεται? Είναι σπορέλαιο με αυγό. Σε περίπτωση όμως που ζεστάνω τη μαγιονέζα, τι γίνεται? Κόβει. Γιατί το αυγό που χρησιμοποίησε ήταν κρύο. Το λάδι που χρησιμοποίησα ήταν κρύο, οπότε η σάλτσα που έφτιαξα προορίζεται να είναι κρύα, η μαγιονέζα. Σε περίπτωση που θέλω να βάλω μια ζεστή σάλτσα, δηλαδή θέλω να κάνω μια σάλτσα που να είναι ζεστή, πρέπει οπωσδήποτε να ζεστάνω το αυγό, να ζεστάνω και τη λιπαρότητά μου που είναι το βούτυρο. Ουσιαστικά οι Ολλανδές είναι μια ζεστή μαγιονέζα, σε περίπτωση που δεν το καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι το μείγμα μου τώρα ίσως και να είναι έτοιμο. Για να δω. Τέλεια. Θέλει άλλα 10 δευτερόλεπτα. Και θέλω να σας δείξω πώς έχει γίνει η σύσταση τώρα που θα πάμε εκτός φωτιάς να κάνουμε την όλη διαδικασία.
Λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, γυρνάω την κάμερα για να σας δείξω ακριβώς τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, θυμάστε πώς ήταν η σάλτσα πριν. Ήτανε η μύρευτη που σας έδειξα. Τώρα, έχει πήξει. Βλέπετε. Αυτό σημαίνει πως το αυγό μας είναι έτοιμο για να προσθέσουμε τη λιπαρή μας ουσία. Λοιπόν, τώρα, θα σας δείξω ένα κόλπο, γιατί υπάρχει περίπτωση τη σάλτσα να την κάνετε μόνοι σας, να μην έχετε παρέα. Πάντα, μα πάντα όταν θέλουμε να ανακατέψουμε κάτι σε ένα μπολ, για να μην κουνιέται το μπολ καθώς ανακατεύουμε, βάζουμε μία πιτσετούλα από κάτω. Οπότε τι θα κάνω. Τώρα, με το ένα χέρι θα ανακατεύω εδώ, με το άλλο χέρι θα ρίχνω το βούτυρο. Κοιτάξτε εδώ πώς θα το ρίξω το βούτυρο. Ρίχνω στην αρχή 5 σταγόνες. Μετά θα ρίξω άλλες 5. Μετά θα ρίξω άλλες 5. Και το πιο βασικό στην Ολλανδές, όπως και σε όλες τις σάλτσες που έχουν αυγό, είναι ουσιαστικά να προσθέτουμε πολύ σιγά τη λιπαρότητα. Άμα βάλω στην αρχή γρήγορα τα λιπαρά μέσα, η σάλτσα μου θα κόψει. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή. Κακό σταματάω την Ολλανδές στη μέση, αλλά θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι ο κρόκος είναι σταθεροποιητής. Είναι ένα πραγματάκι, ένα στρόγγυλο που έχει γατζάκια. Εδώ. Και αρχίζουμε το γυρνάμε. Άμα πετάξουμε κατευθείαν λίπος μέσα, εκεί πέρα από αυτό θα γυρνάει και θα αρχίζει να προσπαθεί να πιάσει κάτι για να δέσει, επειδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, θα κόψει και θα το χάσουμε. Ενώ άμα το πετάμε σιγά σιγά βούτυρο, εκεί πέρα που έχει γατζάκια, παπ, θα πιάσει ένα μόριο λίπους. Μετά θα ξαναπιάσει άλλο ένα μόριο λίπους. Μετά θα ξαναπιάσει ένα μόριο λίπους. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας σιγά σιγά τη λιπαρότητα, θα μπορέσει ο σταθεροποιητής μας, που είναι ο κρόκος, να δεσμεύσει όλη την Ολλανδές. Ξέρω ότι έχω μπει πολύ επιστημονικά για να σας τα εξηγήσω, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό να καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε κάτι και πώς το κάνουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που βάλετε το 30% από τη λιπαρότητά σας τόσο αργά όσο σας έδειξα, μετά το άλλο και πιο λίγο να το ρίξετε δεν πειράζει. Το πιο βασικό είναι το αρχικό. Κοιτάξτε εδώ. Καθώς ανακατεύω, πίζει οι Ολλανδές μου, πίζει κι άλλο, και όσο περισσότερο λιπαρότητα βάζω, τόσο περισσότερο θα πίζει. Οπότε υπάρχει περίπτωση στη συνέχεια να χρειαστεί να αραιώσω την Ολλανδές με λίγο νεράκι. Λοιπόν, συνεχίζω. Το βούτυρο πάει μέσα. Το βούτυρο πάει μέσα. Το βούτυρο πάει μέσα. Και για μένα ένα καλό σημάδι για να καταλάβω όταν οι Ολλανδές είναι έτοιμοι είναι όταν το βούτυρο, όταν η σάλτσα μου έχει πήξει πάρα πολύ και έχει γίνει ωραία παιχτή, τότε είναι έτοιμη. Θα προσθέσω λίγο ακόμα βούτυρο. Εδώ. Ξαναλέω ότι οι Ολλανδές ουσιαστικά είναι μία ζεστή μαγιονέζα, εντάξει. Βέβαια πολύ πιο ποιοτική, πολύ πιο νόστιμη. Θα προσθέσω όλο το βούτυρο. Και τώρα πάμε σε ένα σημαντικό σημείο. Να ξέρετε ότι εγώ, Ολλανδές πριν πάω στην Αγγλία, δεν είχα κάνει ποτέ σε πολλή ποσότητα. Είχα κάνει σε σχολή και είχα κάνει σε ελάχιστες ποσότητες. Οπότε στην πρώτη μου δουλειά στο Brighton που είχα πιάσει, πάντα μα πάντα ο καινούριος που έπιανε δουλειά σε ένα εστιατόριο, στο εστιατόριο αυτό, είχε να κάνει την Ολλανδές για όλο το μαγαζί. Οπότε το μαγαζί εκείνο ειδικευόταν και στο πρωινό, αλλά όχι μόνο στο πρωινό. Οι Ολλανδές που χρησιμοποιούσαμε ήταν Ολλανδές για όλη την ημέρα. Οπότε κάθε μέρα, κάθε μέρα είχα να κάνω 20 λίτρα Ολλανδές. 20 λίτρα Ολλανδές, μιλάμε για κατσαρόλα. Οπότε από το ανακάτεμα, από την πρώτη μέρα που έκανα την πρώτη μου Ολλανδές, πραγματικά σηκώθηκα το πρωί και δεν μπορούσα να κουνήσω το χέρι μου από τον πόνο. Πονούσε το χέρι μου. Και έλεγα, Παναγία μου, πώς θα συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα. Μετά από τη δεύτερη, τρίτη μέρα ήταν παιχνιδάκι. Καλά, όχι μετά από τη δεύτερη, τρίτη, μετά από τις 10 μέρες. Ήταν παιχνιδάκι και όντως έκανα Ολλανδές κάθε μέρα μέχρι να έρθει ο επόμενος. Οπότε τώρα είστε expert πώς να κάνετε Ολλανδές. Κοιτάξτε εδώ. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι Ολλανδές. Οι τέλειοι Ολλανδές. Τώρα, τι γίνεται. Σε περίπτωση που κάνετε κάτι λάθος, δηλαδή άμα το βούτυρο ήταν καυτό, άμα δεν έχετε πήξει καλά το αυγό, άμα δεν ανακατεύατε πολύ γρήγορα, άμα ρίξετε απότομα το βούτυρο, κάτι από αυτά να συμβεί, υπάρχει περίπτωση το μείγμα σας να κόψει. Κόβει και φαίνεται πάρα πολύ απλά το πώς κόβεται. Είναι αλλού το βούτυρο, αλλού ο κρόκος. Είναι ξεκάθαρο, θα καταλάβετε κατευθείαν ότι κόπηκε. Τι κάνουμε, τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ξεκινάμε ξανά τη διαδικασία πάνω στη φωτιά εδώ με έναν κρόκο αυγού και λίγο νεράκι και αντί για να ρίξουμε μετά βούτυρο μέσα στο αυγό ρίχνουμε το κομμένο μας μείγμα. Οπότε το κομμένο μείγμα θα δέσει. Τώρα άμα κόψει και τη δεύτερη φορά βάλτε και δεύτερο κρόκο και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι
Άμα την πρώτη αποτύχετε, τη δεύτερη σίγουρα θα ξέρετε ότι κάνετε λάθος, οπότε δεν πρόκειται να αποτύχετε. Οπότε, άμα έχετε κομμένο μείγμα, δεν το πετάτε. Το κρατάτε στην άκρη, ξεκινάτε ξανά τη διαδικασία και χρησιμοποιείτε το κομμένο μείγμα για να φτιάξετε μια καινούργια Ολλανδές. Τώρα, η Ολλανδές μου είναι έτοιμη. Θα τη βγάλω, θα τη βάλω εδώ. Να μην λερώσω και πολύ σήμερα, γιατί άντε. Περιμένετε λίγο, πλένω λίγο το σύρμα για να το χρησιμοποιήσω να κάνουμε τα αυγά ποσέ. Εδώ. Λοιπόν, οι Ολλανδές μου είναι εδώ. Τέλεια, το βγάζω. Και εδώ πέρα θέλω μετά να δοκιμάσετε και να ρίξετε αλάτι, πιπέρι ή ό,τι άλλο. Κοιτάξτε εδώ, σύσταση που έχει. Δηλαδή, αυτή είναι η τέλεια Ολλανδές. Θέλω να σας δείξω ακριβώς πώς πρέπει να είναι η τέλεια Ολλανδές. Εδώ. Είναι η τέλεια σύσταση, είναι ρευστή όπως πρέπει να είναι. Κανονικά να σας πω ότι εγώ στην κουζίνα τη βάζω μέσα σε ταμί, σε πετσέτα και την περνάω σε περίπτωση που έχει μείνει κάποιο κομματάκι από αυγού για να μην υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι λάθος. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Οι Ολλανδές που έκανα, σας είπα, είναι μόλις για ένα άτομο. Και κοιτάξτε πώς πρέπει να είναι η σύσταση. Πρέπει να είναι ρευστή, να πάει πάνω στα αυγά και να κάτσει τέλεια. Σε περίπτωση που σας πήξει παραπάνω, γιατί άμα την αφήσω να κρυώσει λίγο τώρα στην άκρη, ένα 20 λεπτό μισή ώρα, αρχίζει και σφίγγει, γιατί παγώνει το βούτυρο. Λίγο νεράκι, μία κουταλιά του γλυκού, μία κουταλιά της σούπας, ανακατεύεται και ουσιαστικά θα αραιώσει η σάλτσα μας και θα γίνει τέλεια. Τώρα, πάμε να φτιάξουμε τα αυγά ποσέ. Οπότε έχω ψωμάκια εδώ, Ολλανδές εδώ, το βούτυρο να πάει μέσα. Να βγάλω και λίγο ζαμπόν, εδώ και εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε αυγά ποσέ. Πού είναι το ξύδι μου, να το. Λοιπόν, ξύδι από λευκό κρασί, κάνει και το ξύδι το κόκκινο, απλά ίσως να σας χρωματίσει αν είναι πολύ κόκκινο τα αυγά σας. Και πάμε να φτιάξουμε αυγά ποσέ. Λοιπόν, θα σας δείξω τον πιο εύκολο τρόπο. Να σας πω ότι επίσης, επειδή είχα κάθε μέρα να φτιάξω πάρα πολλά αυγά ποσέ, δεν τα φτιάχνουμε άλλα μινούτ, τα φτιάχνουμε πριν το σέρβις και μετά τα αναζεσταίνουμε. Αυτό κάνουμε. Σε περίπτωση που έχεις να κάνεις, ας πούμε, 300-400 αυγά ποσέ, καταλαβαίνετε ότι η όλη διαδικασία θα σου πάρει τουλάχιστον 5, 6, 7, 8 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πάρει λιγότερο. Οπότε, αυτό που έκανα πάντα, ανέκαθεν εγώ, ήταν να παίρνω μία τεράστια μπασίνα, εδώ, έβαζα περίπου 200 ml ξύδι και έσπαγα όλα τα αυγά μέσα στο μπολ. Γιατί? Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε. Γιατί το ξύδι ουσιαστικά μαγειρεύει το αυγό και του δίνει μία κρούστα. Οπότε και όλα μαζί να τα βάλω μέσα, επειδή με το που πέσει και ακουμπήσει το αυγό στο ξύδι, κατευθείαν κάνει μία κρούστα, με το που ρίξω το επόμενο και ακουμπήσει το ξύδι, δεν μπορεί να κολλήσει το ένα με το άλλο. Καταλαβαίνετε? Οπότε τι έκανα? Έπαιρνα μία μεγάλη μπασίνα, και τώρα και αυτό κάνω πάλι. Λοιπόν, παίρνω μία μεγάλη μπασίνα, ρίχνω 200 ml ξύδι και σπάω μέσα δύο καρτέλες αυγά. Οπότε το κάθε αυγό, επειδή υπάρχει το ξύδι μέσα, είναι διαχωρισμένο το ένα με το άλλο και έτσι όπως είναι κατευθείαν, τα πετούσα μέσα στο νερό και τα κάνω ποσέ όλα μαζί. Για να μην κάνω ένα-ένα. Τώρα, εγώ αυτό το πράγμα θα το φέρω στο σπίτι σας και θα σας πω, εκεί πέρα που θα κάνατε μεγάλη ποσότητα, αυτό που θέλω είναι πάλι ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία να ρίξετε λίγο ξυδάκι σε ένα μπολ, εδώ. Λίγο ξυδάκι σε άλλο ένα μπολ, εδώ. Λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Και να σπάσετε τα αυγά σας μέσα στο ξύδι. Εδώ, προσεκτικά να μην σπάσει ο κρόκος. Σε περίπτωση που σπάσει ο κρόκος, αλλάζει τα αυγό δυστυχώς. Να σας πω ότι τα αυγά ποσέ, ένα αυγό, δύο αυγά, τα αυγά ποσέ δυστυχώς είναι ένα φαγητό, να το πω έτσι, που έχουμε αρκετές απώλειες. Όσο καλός κι αν είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου χαλάσουν κάποια. Κοιτάξτε εδώ, έχω ρίξει μέσα στο αυγό, μέσα στο ξύδι το αυγό. Και αυτό που θα παρατηρήσετε με το που ρίξετε το αυγό μέσα στο ξύδι είναι ότι κατευθείαν θα αρχίζει να κάνει μία κρούστα και εκεί πέρα που είναι διαφανές το ασπράδι του αυγού θα αρχίζει να γίνεται άσπρο. Αυτό μας βολεύει γιατί ουσιαστικά σφαιροποιεί το αυγό και όταν το ρίξουμε μέσα στο νερό θα σπάσει τελείως. Τώρα, πάμε εδώ πέρα στο νεράκι μας. Το ίδιο νερό, την ίδια κατσαρόλα που βράζαμε πριν τα, πώς θα λένε, τα Egg Benedict. Και θέλω να καταλάβετε λίγο τη θερμοκρασία του νερού. Άμα το νερό βγάζει μπουρμπουλήθρες και βράζει πάρα πολύ δυνατά, αυτό που θα γίνει είναι όταν ρίξουμε μέσα τα αυγά μας να σπάσουν.
να ανοίξουν, να χαλάσουν και το ένα και το άλλο. Δεν σα το παίζω μάγκε, γιατί υπάρχει περίπτωση να μου χαλάσουν και εμένα αυγά. Σε περίπτωση που μου χαλάσει θα κάνω άλλο ένα, ή σε περίπτωση που μου χαλάσουν και τα δύο θα κάνω άλλα δύο. Όπως σας είπα, τα αυγά ποσέ είναι κάτι που γενικά έχουμε απώλειες. Οπότε, για να διασφαλίσω ακόμα περισσότερο ότι τα αυγά μου δεν θα σπάσουν, τι θα κάνω. Θα προσθέσω λίγο ακόμα ξυδάκι, μία κουταλιά της σούπας εδώ μέσα. Το ξύδι το προσθέτουμε και για μυρωδιά, για άρωμα και ουσιαστικά για να προστατεύσει τα αυγά. Επίσης, βάζουμε πάρα πολλά αρωματικά καθώς ψήνουμε τα αυγά μας. Βάζουμε πιπέρι σε κόκκους, βάζουμε στραγγόν, βάζουμε θυμάρι, βάζουμε μυρωδικά μέσα στο νερό για να κάνουμε το λεγόμενο κουρμπουγιόν, το γρήγορο ζωμό που λένε οι Γάλλοι. Εκεί πέρα, σε τέτοιο ζωμό ψήνουμε πάντα και τα ψάρια, τα ποσάρουμε. Στο κουρμπουγιόν. Στο ίδιο νεράκι που βράζουμε τα αυγά μας, βράζουμε κανονικά και τα ψάρια μας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε, τι θέλω, το νερό μου να μην βράζει πάρα πολύ, να είναι όμως καυτό, γιατί άμα δεν είναι καυτό, με το που ρίξω τα αυγά θα διαλυθούν. Θέλω να είναι καυτό, αλλά να μην βράζει. Οπότε, τι κάνω. Παίρνω τα αυγά μου εδώ και είναι αδύνατο να καταλάβετε ότι έχουν κάνει μία μικρή κρούστα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Θα το καταλάβετε όμως με το που το κάνετε στο σπίτι σας. Εδώ. Κοιτάξτε. Έχουν κάνει μία ελάχιστη κρούστα που δεν μπορείτε να την καταλάβετε. Τα αυγά μου είναι εδώ. Τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα κάνω μία μικρή δίνη στο νερό. Σε περίπτωση που κάνω πολύ δυνατά τη δίνη, έτσι, με το που ρίξω τα αυγά θα διαλυθούν. Σε περίπτωση που η δίνη μου δεν υπάρχει, με το που ρίξω τα αυγά, αυτό που θα γίνει είναι τα αυγά να κάτσουν κάτω κατευθείαν, οπότε τι θα κάνουνε, θα γίνουν αυγά ποσέ, αλλά θα γίνουν flat από την κάτω πλευρά. Και είναι κάτι που δεν μας αρέσει, γιατί τα αυγά ποσέ θέλουμε να είναι έτσι οβάλ, ομοιόμορφα και να έχουν ωραίο σχήμα. Δεν σας πω τι σχήμα, γιατί είναι πάρα πολύ πονηρό. Αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε, αυτό που θέλω να κάνω είναι να ανακατέψω λίγο. Ξαναλέω ότι υπάρχει περίπτωση και εμένα να μου βγει το αυγό. Δηλαδή, έχει να κάνει και με πόσο φρέσκα είναι τα αυγά. Άμα τα αυγά είναι δεν είναι καλά, είναι μπαγιάτικα, τα αυγά που δεν πετυχαίνουν, σπάνε και μένει μόνο κρόκος. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, ανακατεύω λίγο εδώ. Υπάρχει μια μικρή δίνη. Και κοιτάξτε εδώ με το που ρίξω το αυγουλάκι τι θα γίνει στη δίνη. Το παίρνει το αυγό, γυρνάει το αυγό γύρω γύρω, θα ρίξω και το άλλο εδώ. Παίρνει και αυτό το αυγό, το γυρνάει γύρω γύρω. Και ουσιαστικά τι κάνει, σχηματοποιεί το αυγό μας μαζί με το ασπράδι. Κοιτάξτε εδώ, λίγο ίσα ίσα να γυρνάνε τα αυγά. Και ουσιαστικά παίρνω, φροντίζω το ένα χωριστά με το άλλο. Που θα είναι, γιατί εφόσον κάνετε τη διαδικασία με το ξύδι που σας έδειξα, τα αυγά σας θα γίνουν τέλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Θα βάλω άλλο ένα. Θα βάλω άλλο ένα, γιατί το ένα δεν νομίζω να μου βγει καλό. Το βλέπω. Ξυδάκι, εδώ. Ουα! Και ένα αυγό. Πού τα βγάλω. There it is. Ήταν το πρώτο αυγό που έριξα, επειδή η δίνη ήταν πάρα πολύ, ουσιαστικά ξεχώρισε το ασπράδι με τον κρόκο. Το ένα είναι τέλειο, το άλλο τέλειο θα είναι, απλά δεν θα είναι τόσο όμορφο. Οπότε θα κάνω, έριξα ξύδι μέσα στο αυγό, θα ρίξω το αυγό μέσα, έτσι απλά, και θα σας δείξω και τη διαφορά τώρα εδώ πέρα, ότι αυτό θα βγει πιο flat, θα βγει πιο αυγό τηγανιτό, αλλά δεν μας πειράζει. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι καλή. Το γυρνάμε λίγο εδώ και τώρα έχω δύο ωραία αυγά και ένα μέτριο. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, η ώρα που χρειάζεται για να βράσουμε τα αυγά μας είναι σχετική. Άμα σας πω ότι χρειάζεται 3 λεπτά θα σας πω ψέματα. Άμα σας πω ότι χρειάζεται 1 λεπτό για να γίνει θα σας πω ψέματα. Άμα σας πω ότι χρειάζεται 25 λεπτά πάλι ψέματα θα σας πω. Βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα είναι επειδή η θερμοκρασία που θα έχετε στη φωτιά σας είναι εντελώς διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν θέλουμε να μην βγάζει ατμού στο νερό όπως βλέπετε. Δεν θέλουμε να είναι πολύ δυνατή φωτιά γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αλλά σε αυτό το σημείο ήδη φαίνεται ότι το ένα βουλάκι μου άρχισε να ψήνεται. Βλέπετε. Εδώ είναι. Απλά καταλαβαίνω ότι ακόμα είναι λίγο ομό. Το βάζω ξανά μέσα εδώ με αγάπη. Το τρίτο που έριξα και αυτό είναι τέλειο. Το δεύτερο που σας είπα ότι θέλω να αλλάξω, γιατί το αλλάζω, γιατί ουσιαστικά έκανα αυτό. Το βλέπετε? Επειδή ήταν πάρα πολύ δυνατή η δίνη στο πρώτο αυγό που έριξα, ουσιαστικά το αυγό μου χωρίστηκε το ασπράδι με τον κρόκο, γιατί τραβούσε
ο Κρόκος πιο γρήγορα από τα Σπράδια και το Σπράδια από πίσω σαν κομίτης έφευγε και χωρίστηκε. Αλλά κοιτάξτε εδώ, με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα με το ξύδι, πάντα μα πάντα όταν φτιάχνετε αυγά, ποτέ δεν υπάρχουν αυγουλάκια γύρω γύρω στο νερό. Γιατί σε περίπτωση που δεν κάνετε αυτό και σπάσετε μέσα ένα αυγό, θα δείτε ότι γενικά έχουμε υπολείμματα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τη φρεσκάδα του αυγού. Αν το αυγό δεν είναι φρέσκο, γενικά τα αυγά ποτέ δεν βγαίνουν πολύ ωραία, όπως σας είπα. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε εδώ, θέλω λίγο ακόμα, και όταν λέω λίγο ακόμα το εννοώ. Δηλαδή άντε να θέλω 30 δευτερόλεπτα ακόμα για να είναι έτοιμα τα αυγά ποτέ μου. Και αυτό δεν ξέρω πώς το πέτυχα να κάνω τόσο ωραίο μελέτα. Οπότε, αυτό που κάνουμε, θα σας δείξω πώς συμπεριφερόμαστε στα αυγά. Εσείς αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Υπάρχει περίπτωση να θέλετε να το κάνετε, να το σερβίρετε έτσι όπως είναι. Απλά αυτό που κάνουμε πάντα εμείς είναι... Πού είναι το ψαλίδι μου, πού είναι το ψαλίδι μου, λα 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 λα. Ψαλίδι, βρήκα εγώ σε ένα άλλο. Λοιπόν, τα αυγά ποσέ μου είναι έτοιμα. Το βγάζω, βλέπω ότι ο κρόκος είναι ρευστός. Εδώ, πατάω και βλέπω ο κρόκος να είναι ρευστός. Εδώ. Και το ασπράδι μου έχει ψηθεί. Βγάζω σε λίγο νεράκι εδώ, σε λίγο χαρτάκι. Και αυτό είναι έτοιμο. Που πω, αυτό βγήκε τέλειο, έτσι. Μην βάλετε δυνατά τη δίνει. Και το αυγό ποσέ τηγανιτό είναι έτοιμο. Έχουμε και αυτό εδώ, μην το ξεχνάτε. Εντάξτε. Δεν ξέρω πώς το πέτυχα. Αυτό νομίζω πρέπει να πάρω. Παγκόσμια τέτοιο, πώς το λένε, για πατέντα. Και το νεράκι μου φεύγει, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Κλείνω και τη φωτιά μου και ας αλλάξουμε θέση να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά τα egg benedict είναι έτοιμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χτίσουμε το πιάτο. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνουμε είναι. Πού το ψαλίδι μου, εδώ τι. Να το. Λοιπόν, το αυγό καίει αυτή τη στιγμή. Εσείς δεν θα πιάσετε ποτέ αυγό τόσο καυτό στα χέρια σας, γιατί υπάρχει περίπτωση να καείτε. Και αυτό που κάνουμε είναι, σε περίπτωση που δούμε ότι το αυγό ποσέ έχει κάτι που κρέμεται από εδώ δεξιά και αριστερά, το κόβουμε με ένα ψαλιδάκι, εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τα αυγά μας τα κάνουμε τέλεια. Αυγό ποσέ τέλειο, με κρόκο ρευστό, Παναγία μου, ζεματάει. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένα αυγό είναι τέλειο, εδώ. Θα πάρουμε και το άλλο μας το αυγουλάκι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα αυτό εδώ δεν μας αρέσει, γιατί καθώς σερβίρουμε τα egg benedict δεν θα φαίνονται ωραία και sexy. Οπότε κάνω, παίρνω ένα ψαλιδάκι, τα κόβω. Και επίσης θέλω να σας δείξω αυτή την φανταστική πρωτοτυπία που έχω κάνει. Που έχω κάνει ένα αυγό. Αυτό είναι πολύ γκουρμπέ. Ειλικρινά, άμα μπορούσαμε να το δείξουμε, δηλαδή το να βγάλεις ένα τέτοιο αυγό σε κάποιον και να είναι ποσέ και να είναι σαν τηγανιτό, νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Οπότε πάμε να στήσουμε εδώ. Θέλω ένα ωραίο πιατάκι. Και πάμε να φτιάξουμε τα πιο ωραία egg benedict που υπάρχουν. Πιατάκι. Λίγο ρόκα. Η ρόκα είναι πλημμένη. Είναι η συσκευασία με ρόκα πλημμένη. Σας το λέω γιατί τα άκουσα τις προάλλες. Χθες με το steak sandwich είδα από κάτω έγραψε ένα σχόλιο. Καλά δεν έπλυνε τη ρόκα, ρε παιδιά. Άμα ένα μπαίνετε μέσα να λέτε τέτοια πράγματα, μην μπαίνετε. Λοιπόν, η ντοματούλα όντως δεν είναι πλημμένη, θα την πλύνω. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Εδώ. Πάει το ντοματινί, έπεσε κάπου. Εδώ και εδώ. Αλλά σήμερα είμαι εξετραγμένος στο ότι είναι σίγουρος ότι όλοι θα φτιάξετε egg benedict και θα σας πετύχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας πετύχουν. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν σας πετύχει οι Ολλανδές, ξεκινάτε από την αρχή την Ολλανδές, βάζετε ένα βουλάκι πάνω και ξεκινάτε ξανά την διαδικασία και βάζετε το κομμένο μείγμα. Μην τυχόν και πετάξετε τίποτα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι εδώ, θα κόψω λίγο το ντοματίνι. Γιατί θέλω να βάλω λίγο σαλάτα. Κανονικά στα egg benedict δεν υπάρχει ντοματίνι. Και οι κλασικές συνταγές για egg benedict είναι να σερβίρετε. Είτε με σολομό, είναι το πιο κλασικό που υπάρχει και τα βάλω γύρω γύρω, πολύ old fashion, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, ένα ψωμάκι, δύο ψωμάκια, εδώ, έτσι όπως είναι, θα ρίξω. Μα κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έγινε το ψωμί, του τόσο να κάνετε, το δικό μας. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Επειδή το ψωμάκι του μπέργκερ το κάνουμε μόνοι μας στο μπέργκερ, όταν ξεκίνησα το...
Θέλω να είναι χωριστά γιατί θέλω ο κρόκος να σπάσει και να πάει πάνω στο ψωμάκι. Οπότε βάζω στην άκρη λίγο χάμ εδώ και εδώ, λίγο γαλοπούλα βάζω και λίγο εδώ. Και επειδή τα ψωμάκια μας είναι τόσο φανταστικά στο μπέργκερ, επειδή τα φτιάχνουμε μόνοι μας, θεώρησα ότι όταν κάνω egg benedict στο Kitchen Lab, καλύτερα είναι να βάλω το ψωμάκι το σπιτικό το δικό μας, παρά να πάρω English muffins έτοιμα από το εμπόριο όπως κάνουν οι περισσότεροι. Οπότε τι έκανα, χρησιμοποίησα το ψωμάκι του μπέργκερ για να κάνω τα egg benedict. Μετά από ένα μήνα, όλα τα μπραντσάδικα είχαν ψωμάκι του μπέργκερ στα egg benedict. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα egg benedict έκανε μόνο ο κύριος Πετρετζής στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει, γράψουν από κάτω ό,τι θέλουν. Και το croque madame και όλη η φάση. Νομίζω πως, κοιτάξτε εδώ, αυγό και ψωμάκι. Θα ρίξω από πάνω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, ξαναρίξω πιπέρι και ήρθε η ώρα για τη μαγεία, ήρθε η ώρα για την κυρία μας εδώ πέρα, την πριγκίπισσα Ολλανδές. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο εστραγκόν πάνω, θα μου πείτε τώρα εμείς δεν έχουμε εστραγκόν σπίτι. Και κοιτάξτε εδώ, θέλω να σας δείξω ακριβώς πως πρέπει να είναι η σύσταση από την Ολλανδές, πως πρέπει να πέφτει, κοιτάξτε. Και γενικά, ας πούμε τώρα, οι Ολλανδές που έχω κάνει είναι περισσότεροι, δεν είναι για ένα άτομο. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι οι Ολλανδές που πρέπει να βάλουν είναι τόσοι. Θέλω ίσα ίσα να υπάρχει μια σάλτσα πάνω στα αυγά. Θέλω να υπάρχει αυτό το ωραίο, το sexy, αλλά να μην το παρακάνω. Γιατί άμα βάλω πάρα πολλοί Ολλανδές, μετά σκεπάζουν τις υπόλοιπες γεύσεις. Λίγο ρόκα από πάνω, εδώ. Και πείτε μου πραγματικά, σε πόση ώρα μπορείτε να το φτιάξετε. Εγώ. Για να φτιάξω egg benedict χρειάζομαι ακριβώς μαζί με την Ολλανδές 5 λεπτά, μπορεί και λιγότερο. Επειδή μιλούσα πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό έκανα περισσότερο ώρα. Οπότε πάμε να σας δείξω πώς είναι από μέσα, θέλω να τα δείτε. Και εδώ πέρα το φως δεν βοηθάει, πάμε να δούμε μέσα στο σαλόνι να τα κόψουμε. Τι μαχαίρι να δώσω σήμερα, θα δώσω ξανά ένα σουντόκου όπως θες. Λοιπόν, αυτό το μαχαίρι από εδώ είναι Instagram, γράψτε. Θα ανεβάσουμε τα egg benedict σαν συνταγή τώρα σε post στο Instagram, οπότε γράψτε από κάτω akisishop.com και εσείς κύριε Facebook, το σουντόκου το μαχαίρι μας, γράψε κάτω από το live μας akisishop.com και κάποιος θα κερδίσει στο Instagram και κάποιος θα κερδίσει στο Facebook. Έχω τρελαθεί, έχω δώσει όλα τα μαχαίρια από το e-shop, μου λέει η υπεύθυνη του e-shop. Τι να κάνω, αφού θέλω να δώσω στον κόσμο μαχαίρια, δεν με βρίζετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Καλά, είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάω να κάνω. Θέλω να πάρω και το μαχαίρι. Έχω μια τεράστια κατασκευή εδώ πέρα, γιατί κρατάω στο χρόνο και το Instagram και το Facebook. Σκεφτείτε. Έχω πάρει την ψωμιέρα και την έχω τελείξει με. Πώς το λένε, με ζηλοτέιπ παντού. Και έχω στηρίξει το κινητό μου μαζί με το. Πώς το λένε. Α, να βγω μέχρι στο μπαλκόνι. Όχι, θα κάτσω εδώ. Θα με περάσω πάλι για τρελό. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα να σας δείξω τι υπέροχο πράγμα έχουμε κάνει. Αυγά Benedict σε ελάχιστο χρόνο με σάλτσα Ολλανδές και κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται. Όλαλα. Το είδατε έτσι. Μπράβο. Τα αυγά μας είναι ψημένα στην εντέλεια. Ο κρόκος έχει ρευστοποιηθεί στην εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Μπράβο. Αυτό λέγεται food porn. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα ο κύριος Άκης να απολαύσει το πρωινό του. Τώρα θα μου πείτε τι ωραίο πράγμα να μπορείς να φτιάχνεις κάθε μέρα egg benedict για να τρως 5 λεπτά, νομίζω πως σήμερα μπορείτε να το φτιάξετε. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως άμα έρθετε να τα φάτε στο Kitchen Lab θα είναι πιο ωραία. Γιατί έτσι όπως πάω, στο τέλος σας έχω κάνει να φτιάξετε μπέργκερ, σας έχω κάνει να φτιάξετε πρωινό, δεν θα έρθετε κανείς στο Kitchen Lab. Θα είμαι μόνος μου μόλις ανοίξουν τα πράγματα, γιατί ελπίζουμε να ανοίξουν σύντομα. Το κάνω ανάποδα για να το φάω, για να δείτε πώς είναι. Αλλά ουσιαστικά θέλω να πάρω λίγο απ' όλα. Εδώ. Αφήστε τον κρόκο να τρέξει πάνω στο ψωμάκι. Θα πάρω και λίγο γαλοπούλα. Εδώ. Αυγά. Ολλανδές. Και Άγιος ο Θεός. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι μία μπουκιά. Έφυγε το αυγό μου. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και άλλοι Ολλανδές μπορείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε μπορείτε. Εγώ αυτό που θέλω σήμερα είναι να σηκωθείτε,
με 3 αυγά, ένα αυγό για την Ολλανδέζες και 2 αυγά για εσάς. Μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο πρωινό. Έχω μιξές. Τι είπα, Παναγία μου, δεν λέγονται αυτά στα live. Νόμιζα πως έχω, γιατί φτερνίστηκα. Δεν έχω τίποτα, εντάξει. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε live το απόγευμα. Δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου για να κάνω. Οπότε, άμα μου έρθει κάτι, μπορεί να κάνω. Άμα μου έρθει, καλώς. Άμα δεν μου έρθει, τα λέμε αύριο το πρωί. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.